Γεια σας! Επιστρέψαμε από τις διακοπές. Είμαστε και ανανεωμένοι. Έχουμε φτιάξει την κουζίνα μας, την έχουμε ανανεώσει για να φτιάχνουμε πιο όμορφες συνταγές και για να νιώθω και εγώ πιο καλά μέσα σε αυτήν. Και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω να φτιάξω μία πολύ δυνατή συνταγή, μία τούρτα γενεθλίων. Μια και σήμερα έχω και τα γενεθλιά μου, θα φτιάξω την τούρτα των γενεθλίων μου. Η τούρτα μου είναι μία τούρτα κορμού. Επειδή μου αρέσει πολύ ο κορμός, σας αρέσει και εσάς και τον έχετε φτιάξει τη συνταγή μου. Και μου έχετε στείλει πάρα πολλά σχόλια για αυτό το κορμό. Είπα να, η τούρτα μου φέτος να είναι μία τούρτα κορμού με βάση κορμό και άλλη μία στρώση με κάποια υλικά αγνά βιολογικά, τα οποία θα σας αποκαλύψω σε λιγάκι. Πάμε να φτιάξουμε το κλασικό κορμό με διπλές δόσεις, γιατί η τούρτα θα βγει πιο μεγάλη, στρογγυλή κτλ. Και θα σας πω και ένα tip για να την κάνουμε λίγο πιο... να μην έχει αυτές τις ανομοιομορφίες που δημιουργούν τα μπισκότα και θα φτιάξουμε την πιο τέλεια τούρτα. Πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε μπισκότα digestive χωρίς ζάχαρη από το σούπερ μάρκετ, τα κλασικά, τα digestive, τα πράσινα. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης κουβερτούρα, σοκολάτα με βιολογική στέβια, δεν περιέχει ζάχαρη, συγκεκριμένη σοκολάτα, την έψαξα πάρα πολύ για να τη δω. Πέρα από την σοκολάτα και τα μπισκότα, θα χρησιμοποιήσουμε κλασικά γάλα, θα χρησιμοποιήσουμε βανίλια, την έχω εδώ, και κονιάκ, εάν δεν έχουμε σκοπό να δώσουμε στα παιδιά μας να φάνε από την τούρτα. Σε όσο πιο μικρά κομμάτια μπορούμε, έτσι κι αλλιώς όμως αυτό που είπα ότι θα σας πω το μυστικό για να γίνει λίγο πιο λεία η βάση κορμού είναι ότι θα περάσουμε λίγο όλα τα μπισκότα από το blender έτσι ώστε να γίνουν λίγο πιο ψωκωμένα, οπότε θα κόβω απλά για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο blender. Είναι πολλά. Θα κάνουμε μεγάλη βάση. Θα ρίξουμε στο blender τα μπισκότα. Τώρα που θα ρίξω όλα μαζί θα δούμε. Δεν διαλύθηκαν εντελώς, αλλά δεν μας πειράζει, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, θα τα ρίξω εδώ. Και θα προσθέσω και τα υπόλοιπα. Να είναι όλα έτσι ψιλοκομμένα, κάποια να είναι... Αυτό θέλουμε ουσιαστικά. Τέλεια. Θα το χτύψω λίγο πιο πολύ. Και έγινε τέλειο. Λοιπόν, θα ρίχνω όλα μέσα στο λικανάκι μας. Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα. Και τώρα θα φτιάξουμε την κουβερτούρα. Το φιλ...
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την κουβερτούρα. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη συνταγή δεν θα χρησιμοποιήσω κουβερτούρα, θα χρησιμοποιήσω σοκολάτα χωρίς ζάχαρη, με γλυκαντικές ουσίες, η οποία είναι πραγματικά από τις αγαπημένες μου. Την έχω βρει μόνο σε ένα μαγαζί, ίσως συγκεκριμένο το Στέβια Παρανά, που έχει και άλλα προϊόντα, και τη μοναδική στέβια στην Ελλάδα βιολογική, πιστοποιημένη από Ευρώπη και από Αμερική. Λοιπόν, μέσα εδώ στο κατερολάκι μου θα ρίξω λίγο νερό και θα βάλω από πάνω αυτό το μπολάκι, όπου θα λιώσω τη σοκολάτα μου. Λοιπόν, θα βάλω τη σοκολάτα μέσα. Ό,τι πονηριά θα κάνω, για να μην βάλω πάρα πολύ σοκολάτα. Θα βάλω λιγότερη σοκολάτα από ό,τι λέει η συνταγή φόρμου που σας έχω δείξει. Θα σας πω, θα σας γράψω και στα σχόλια ακριβώς τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε. Θα βάλω λοιπόν λιγότερη σοκολάτα και θα βάλω λίγο περισσότερο γάλα, για να γλιτώσουμε αυτές τις λίγες εξτρατερμίδες και τη λιτώση άλλη πολύ σοκολάτα που θα είχε ο κορμός μας. Οπότε, να άλλο ένα κολπάκι για να γλιτώσουμε και θερμίδες και πολύ σοκολάτα. Η κρυμμένη σοκολάτα πραγματικά είναι τέλεια. Ακόμα και να τρώμε ένα τετραγωνάκι την ημέρα και να μας φέρει, αυτή η λιγούρα για σοκολάτα που πολλές φορές νιώθουμε και δεν ξέρουμε τι να φάμε, αυτή να έχουμε στο ψυγείο. Ένα κομματάκι είναι αρκετό. Θα αποπετάξω τώρα εγώ λίγο μπροστά. Λοιπόν, θα βάλω το όλο μέσα και θα τα λιώσω μαζί με το γάλα. Λοιπόν, έτοιμη η κουβερτούρα μαζί με το γάλα. Τη ρίχνουμε μέσα στα μπισκότα. Το ανακάτεμα. Λοιπόν, το ανακάτεμα καλύτερα να το κάνω με αυτή την κουτάλα που είναι ειδική για αυτό το σκοπό. Θα προσθέσω και τη βανιλιά. Ορίστε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι βανίλια θέλετε. Μπορείτε να βάλετε εκχύλισμα βανίλιας. Μπορείτε να βάλετε την άλλη βανίλια που είναι σε χάρτινα σακουλάκια. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές βανίλιες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Όποια σας βολεύει θα κάνει τη δουλειά της. Θα δώσει ένα παραπάνω έτσι, άρωμα βανίλιας στο κορμό σας και στην τούρτα κορμού. Μπορείτε βέβαια να την παραλείψετε κιόλας αν δεν θέλετε να έχει καθόλου γεύση βανίλιας. Λοιπόν, εγώ θα βάλω και το κονιάκ μου, γιατί όπως σας είπα, δεν θα φάει ο γιος μου από αυτή την τούρτα. Επειδή απλά δεν θέλουμε να του δίνουμε να τρώει γλυκά καθόλου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το βάζω στην άκρη για να βγάλω τη φόρμα μου. Έχω βάλει λαδόπολα, αντικολλητικό χαρτί για να μην κολλήσει για πάνω ενδεχόμενο. Και θα ρίξω τώρα μέσα το μείγμα του κορμού, το οποίο κολλάει αρκετά και θα με δυσκολέψει λίγο να το πλώσω, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε με υπομονή. Τα γλυκά θέλουν υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η ζαχαροπλαστική, δεν είναι τυχαίο το ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί, ακόμα και στην τηλεόραση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το βάζω τώρα εγώ όλο και μετά θα το απλώσω με τη βοήθεια και ενός κουταλιού. Χρειάζεται το κουταλί για να το βάλω όλο.
φαντάζεστε τώρα αυτό σε τούρτα, δηλαδή να κρυώσει, θα βάλουμε και τη δεύτερη στρώση που θα είναι με βασικό υλικό, την καρύδα. Θα γίνει φανταστική. Δεν θα έχει δηλαδή σκέτη σοκολάτα. Θα έχει και μια πολύ ωραία γεύση καρύδας πάνω από πάνω στο τελείωμα. Την έχω δοκιμάσει, την έχω ξαναφτιάξει αυτή την τούρτα. Όταν κάνω τις δοκιμές μου, να δω τι θα σας φτιάξω. Την εμπνεύστηκα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Έχω κάνει αρκετές δοκιμές για τούρτα κορμού, δεν μου βγήκανε όλες. Έχω φτιάξει 2-3 κορμού δηλαδή, που δεν μου βγήκανε όπως θα ήθελα. Λοιπόν, και τώρα το απλώνουμε. Έτοιμη η βάση της τούρτας, θα την αφήσουμε λίγο στην άκρη για να φτιάξουμε και τη δεύτερη στρώση, στην οποία θα βάλουμε καρύδα. Θα δείτε και τα υλικά στην καρτούλα δίπλα, τριμμένη καρύδα. Θα βάλουμε μέλι. Τις ποσότητες θα τις δείτε από κάτω, έτσι, τις δείτε στα σχόλια, αλλά και στο μίση σουπ, γιατί σίγουρα τη συνταγή θα την ανεβάσω και εκεί. Δεν το συζητάμε αυτό, όλες οι συνταγές μου ανεβαίνουν και εκεί. Θα γρευτούμε και λάδι καρύδας, το οποίο το έχω πάρει επίσης από το steviaparana.gr. Είναι το e-shop που σας έχω πει που έχει την μοναδική ελληνική βιολογική στέβια. Το συγκεκριμένο λάδι καρύδας είναι βιολογικό παρθένο και είναι το αγαπημένο μου. Δεν υπάρχει αυτό το λάδι καρύδας. Το ανοίγω. Και θα βάλω περίπου ένα φλιτζάνι. Αν δω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, θα βάλω, γιατί θέλω ουσιαστικά να μου γίνει ένα σχετικά πυκτό, ομοιόμορφο μείγμα. Δεν θέλω δηλαδή να μου σπάει. Λοιπόν, τι ρίχνουμε από πάνω. Λοιπόν, η δρόσα να τα καταφέραμε, έχει ακόμα πάρα πολύ ζέστη. Η τούρτα κορμού μου είναι έτοιμη, θα τη βάλω στην κατάψυξη για περίπου 3 ώρες μέχρι να κάνω την απόπειρα να την κόψω και σε λιγάκι επιστρέφουμε για να τη δούμε και να τη δοκιμάσουμε και να δούμε και πώς φαίνονται οι στρώσεις. 3 ώρες μετά είμαστε πάλι εδώ και έτοιμοι να κάνουμε τη μεγάλη αποκάλυψη. Μόλις έβγαλα την τούρτα από την κατάψυξη, θα βγάλω και την φόρμα τώρα για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Έχω γωνία, θα βγάλω και αυτή.
Λοιπόν, ώρα για τη μεγάλη δοκιμή. Το καλύτερο σημείο έφτασε. Ό,τι και να περιγράψω είναι λίγο. Ο κορμός με την στρώση της καρύδας, με το λάδι καρύδας, είναι, δηλαδή πραγματικά πρέπει να τη δώσω αυτή την τούρτα, επειδή θα γιορτάσουμε μεταξύ μας στο σπίτι, πρέπει να τη δώσω γιατί δεν ξέρω πόσα κιλά μπορεί να πάρω τρώγοντας όλο αυτό. Έχει λίγες θερμίδες σχετικά, θα σας γράψω από κάτω και τις θερμίδες, αλλά εντάξει, όσο να είναι γλυκό είναι. Δεν έχει και μηδέν θερμίδες. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι αν σας άρεσε η συνταγή μου, κάντε μου ένα like. Κάντε και ένα subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ από κάτω. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που έχω μια καινούργια συνταγή. Δηλαδή, περίπου κάθε εβδομάδα από εδώ και πέρα. Και βρείτε με και στα social media, στο Instagram, στο Facebook, στο missisouk.com. Είμαι εδώ για να φτιάχνω όμορφες, γρήγορες συνταγές για πολυάσχολες γυναίκες, για πολυάσχολες μαμάδες, αλλά και άντρες, γιατί οι συνταγές μου είναι πάρα πολύ εύκολες, ακόμα και για εσάς, τους άντρες που θέλετε να τρώτε στο σπίτι υγιεινά, γρήγορα και νόστιμα. Και πάμε να κάνουμε πολλά ωραία πράγματα φέτος μαζί. Σας αγαπώ, σας φιλώ, γεια σας.